Είναι ένα ντέρμπι υποβαθμισμένο και από ό,τι έχω πληροφορηθεί είναι ένα ντέρμπι το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία των ομάδων παίζεται χωρίς θεατές. Δηλαδή και άλλες φορές ήταν τιμωρημένες ομάδες, αλλά είχαν αλλαγή έδρας. Δηλαδή για παράδειγμα το 82-81 παίξαν στην Πάτρα. Κάποια μάτς παίχτηκαν στο Βόλο, κάποια μάτς παίχτηκαν εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Είναι το πρώτο ντέρμπι το οποίο για πρώτη φορά θα έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον και από την άλλη μεριά θα έχει κόσμο. Τώρα, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ποιότητα των προηγούμενων ετών, ο Ολυμπιακός είναι δεφορμαρισμένος, δεν πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλη μπάλα. Και επίσης δεν πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλο σκορ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός από την μέση και πίσω δεν έχει να ζηλεύσει και πράγματα από τις υπόλοιπες ομάδες. Εκείνο το οποίο είναι τραγικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει να σκοράρουν και δεν έχει κανένα center for. Ένας πίσπας είναι εκεί, ο οποίος το παιδί είναι ταχύς, είναι γρήγορος, στο ένας μέρα είναι καλός, αλλά από ό,τι ψιλοείδα, γιατί δεν τον έχω μελετήσει πολύ τον παίκτη, είναι αρρώστη και να μην πάρω αμαρτία, είναι λίγο μέτριος έως κακός στα τελειώματά του. Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει θέματα στην άμυνα με τον Κούτρι ιδιαίτερα και με τα αργά στόπερ. Γενικά η τετράδα του δεν εμπνέει. Και βαριά κοκοκαλιά όσον αφορά τα χαφ. Δεν έχει ταχύτητα μεγάλη. Ο Φορτούνης θα μείνει στον πάγκο, θα παίξει σαν οχτάρι ο Φόε, που σημαίνει ότι και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τρία χαφ. Εκεί το οποίο βλέπω είναι ένα χαμηλό σκορ, δηλαδή μια νίκη του Ολυμπιακού με ένα 0. Και βλέπω, επειδή υψομετρικά τα χαφ του Παναθηναϊκού είναι γρήγορα, αλλά κοντά, Τανδάρης κάτω κτλ. Και επειδή έμαθα ότι ο Κουρμπέλης δεν θα παίξει τα χαφ και θα παίξει στόπερ, είναι ιδιαίτερα κοντή ομάδα του Παναθηναϊκού στον χώρο του κέντρου. Και εκεί επειδή ο Ταχτίδης θα παίξει ένα ρόλο οχταριού στο παιχνίδι, αν παίξεις κάποιον σκόρερ στο παιχνίδι, νομίζω ένα σκόρερ της πίσω γραμμής, Ταχτίδης, δίνει αρκετά χρήματα. Στο 1-0 βλέπω τον Ολυμπιακό με μέτριο ποδόσφαιρο, θα ήμουν πάρα πολύ πιο αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό, αν από τη μέση και μπροστά είχε τριάδα, που είχε κάποιο center for κανονικό κτλ. Και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι επίσης ότι δεν σκοράρουν οι χαφ. Ούτε ο Σανδάρης σκοράρει, ούτε ο Κάτσε σκοράρει, ούτε ο Κουρμπέλης σκοράρει. Ούτε ο Λούτ έκανε έναν γκολ, ας πούμε, εντάξει. Είναι λίγο δυσκύλιο στον γκολ ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι θα το προσέξει το μάτς. Θα έχουμε under, μικρή νίκη της έκτασης του Ολυμπιακού και σκόρερ από την πίσω γραμμή, Ταχτίδης, αν παίζουν σκόρερ, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν το σκόρερ του παιχνιδιού. Αυτά βλέπω για το παιχνίδι. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.